Έχουμε δίπλα μας τον Θέμη Χιμάρα, υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στο νόμο Φθιώτιδα. Θέμη, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Πού θα μας πας τώρα? Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα τα πιο όμορφα σημεία που έχουν φτιάξει εδώ οι σύλλογοι του χωριού. Ναι. Είναι στο ποτάμι, ναι, κάτω στο Σπερχιό, ακριβώς κάτω από το χωριό μας. Το έχουμε φτιάξει μεταξύ μας, όλοι οι νέοι του χωριού, όλοι οι άνθρωποι έχουν βοηθήσει και θα πάτε την πλάκα σας. Πάμε, πώς πάμε. Εάν έχετε μια μέρα να κάθεστε δίπλα μου, στη μικρομεσαία μου επιχείρηση και μιλήσετε με τη γειτονιά μου με άλλους μικρομεσαίους, ασαίους, θα καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα απλώς δεν βγαίνει το νούμερο. Εγώ έλεγα ότι θέλει μεγάλη σκέψη προηγούμενη αύξηση, 750. Κοίταξε τώρα, αυτό μπαίνει εντός εισαγωγικών η στήριξη. Θα είχα στήριξη από τον πατέρα μου αν είχα γίνει δημοσιοφάνη. Ήταν και μια εποχή που όσο και αν με βρίσκει με ένα αντίθετο και με κάθετα αντίθετο, μπορούσαν όσοι είχαν τα κονέ εντός εισαγωγικών να χωθούν, να τρυπώσουν. Εγώ δεν ήμουν αυτό το τυπάκι, ούτε εγώ ο αδερφός μου. Γενικά ήμασταν οι άνθρωποι που θέλαμε να δημιουργήσουμε πράγματα. Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε σε αυτήν την παραβατική συμπεριφορά? Τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να κλέψει το ελληνικό δημόσιο? Θα σας απαντήσω πολύ σύντομα σε αυτό το πράγμα, λοιπόν, που δεν μου αρέσει να κατηγορώ τους ανθρώπους. Ο εθισμός στο χρήμα τον οδήγησε. Ο άνθρωπος είναι εθισμένος στο χρήμα. Οπότε άλλο θα θέλω να σας πω. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό.